Εν μέσω κορονοϊού, η Κέτι Γαρμπή και ο σύζυγος της Διονύσης Χινάς, έχουν βρει τον τρόπο να περνούν επικοδομητικά και άκρως δημιουργικά σε καλλιτεχνικό επίπεδο τον χρόνο τους στο σπίτι. Όμως, είναι και εκείνες οι στιγμές στην καραντίνα που σε πιάνει μια νοσταλγία για εκείνες τις όμορφες μέρες του παρελθόντος που όλα ήταν ανέμελα και πολύ αισιόδοξα. Κάτι ανάλογο ένιωσε και η Κέτι Γαρμπή, η οποία θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους της σκέψεις της. Συγκεκριμένα έγραψε, ώρα 12 π.μ. ο Διονύσης στο γραφείο του ετοιμάζει το επόμενο live μας, αλήθεια τον θαυμάζω, που βρίσκει την έμπνευση και το κουράγιο γι' αυτό, μια μέρα μετά το χθεσινό μας live, προσωπάκι που κλείνει το μάτι. Το παιδί στο δωμάτιο του διασκευάζει στο πιάνο ένα παλιό τραγούδι του πατέρα του. Και εγώ στο σαλόνι του σπιτιού με την τηλεόραση να παίζει χωρίς ήχο, σκαλίζω τη βιβλιοθήκη και βλέπω σίγμα ένα ράφι στη γωνία το αλφαβητάρι της Α Δημοτικού. Το ξεφυλίζω, κοιτάζω τις εικόνες και θυμάμαι απ' έξω κάθε σελίδα με το κείμενο και τη ζωγραφιά της. Σταματάω στις σελίδες 46-47 και θυμάμαι πως ήταν ένα ηλιόλουστο πρωινό όταν ήρθε η μάνα μου εκεί που διάβαζα και μου είπε γλυκά αλλά σταθερά πως από σήμερα πρέπει να σταματήσω να γράφω με το αριστερό χέρι και να ξεκινήσω να γράφω με το δεξί. Τι κρίμα, 50 χρόνια πέρασαν από τότε και εγώ συνεχίζω να κάνω τα πάντα με το αριστερό, εκτός από το να γράφω και να κάνω το σταυρό μου.